Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δήμο Λάθεντς αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιεράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Τα στρώματα Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα debate εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας, που φυσικά σκοπός αυτών των debate είναι να ακούγονται όλες οι πολιτικές απόψεις εν ώψη τώρα φυσικά και των ευρωεκλογών αυτήν την Κυριακή. Καλησπερίσω λοιπόν σήμερα εδώ στο στούντιο από τα δεξιά προς τα αριστερά τον Κρήτον Αρσένη, νυν ευρωβουλευτή και υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Αρσένη, καλώς ήρθατε. Ακριβώς δίπλα του η Αλεξάνδρα Ιδαλιάνη, υποψήφια ευρωβουλευτής με την Ελιά. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Δίπλα της ο κύριος Κώστας Γιαννιώτης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ. Καλησπέρα κύριε Γιαννιώτη, καλώς ήρθατε. Και σε λίγο στο... τον έχουμε στο στούντιο 2. Θα καλησπερίσω τον Χριστόδουλο τον Στεφανάδη, υποψήφιο ευρωβουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία και γνωστό ως καθηγητή καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα και σε εσάς κύριε Στεφανάδη. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας, σε αυτά τα debate τα οποία αρχίσαμε εδώ και περίπου 2 εβδομάδες, με σκοπό, όπως γνωρίζετε περισσότεροι από εσάς, να ακούγονται όλες οι πολιτικές απόψεις. Βεβαίως, εγώ ήθελα να σας πω από πριν ότι οι ερωτήσεις που γίνονται προς υποψηφίους είναι ερωτήσεις του κόσμου ουσιαστικά, ο οποίος στέλνει τα μηνύματά του μέσω email. Είναι το email μας info@zoogla.gr και συλλέγουμε κάποια από αυτά τα ερωτήματα και τα απευθύνουμε προς εσάς. Κυρίως όμως ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει, και είναι η πρώτη ερώτηση που γίνεται κάθε φορά προς τους υποψήφιους, για ποιο λόγο θα πρέπει να πάει τελικά να ψηφίσει σε αυτές τις ευρωεκλογές. Εάν λάβουμε υπόψη μας ότι την Κυριακή που μας πέρασε η αποχή ήταν σχετικά μεγάλη, για ποιο λόγο λοιπόν, κύριε Αρσένη, θα αρχίσω από εσάς, να μην είναι μεγάλη αποχή του κόσμου σε αυτές τις ευρωεκλογές της Κυριακής? Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Βενιζέλος προσεύχονται να μην πάμε να ψηφίσουμε. Την προηγούμενη του μεγάλου δημοψηφίσματος για το νερό στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο, έβγαλε ο κύριος Μιχελάκης μια εγκύκλιο που έλεγε ότι είναι παράνομο το δημοψήφισμα της Θεσσαλονίκης, ότι θα συλληφθεί με αυτόφορο διαδικασία όποιος στήσει την κάλπη, συμμετέχει ως εθελοντής στο δημοψήφισμα ή συμμετέχει με την ψήφο του στο δημοψήφισμα. Παρ' όλα αυτά, ζήτησαν την αποχή και από εκείνο το δημοψήφισμα, όμως ο κόσμος πήγε μαζικά, συμμετείχε. Πάνω από 2.000 πολίτες ήταν εθελοντές και οι διεθνείς παρατηρητές που συναντηθήκαμε μαζί τους μας είπαν ότι αυτοί στη χώρα τους δεν θα μπορούσαν να είχαν ποτέ 2.000 εθελοντές. Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν μαζικά στη διοργάνωση του δημοψηφίσματος, όμως και 220.000 πολίτες πήγαν και ψήφισαν στο δημοψήφισμα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού. 98% ενάντια υπερψήφισαν την αντίωση στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Τι ήταν κρίσιμο? Το κρίσιμο ήταν ότι πολλοί άνθρωποι
πήγαν να ψηφίσουν ακόμα για το νερό και πήγαν στις δημοτικές και στις περιφερειακές να ψηφίσουν επειδή ήρθαν στην κάλπη του νερού. Η Θεσσαλονίκη αντέδρασε στον εκφοβισμό, αντέδρασε σε αυτή την προσπάθεια αποσιώπησης και αυτό καλούμε τους πολίτες να κάνουν και στις ευρωεκλογές και στο δεύτερο γύρο των δημοτικών και περιφερειακών. Να δώσει το μήνυμα της ανατροπής. Αυτή τη στιγμή έχουμε απέναντί μας μέτρα τα οποία θα βάλουν φωτιά στους λογαριασμούς του νερού, φωτιά στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού, φωτιά στα δημοτικά τέλη. Είναι η ιδιωτικοποίηση του νερού, είναι η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και η μικρή ΔΕΗ, είναι η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων. Είναι πράγματα όπως το νέο μνημόνιο που φέρνει μειώσεις σε συντάξεις εκ νέου και είναι στο σιρτάρι και έχει παρουσιαστεί στην Γερμανική Βουλή και είναι κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτά που παρουσιάστηκαν, συμφωνημένα στην πράξη ήδη. Το οποίο είναι στο σιρτάρι για μετά τις εκλογές, όπως είναι και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και τόσα πολλά άλλα πράγματα. Αλλά εσείς πιστεύετε, πρέπει να ανατρέψουμε. Πιστεύετε ότι δεν θα είναι μεγάλη αποχή αυτή την Κυριακή? Πιστεύω ότι αυτή τη φορά δεν θα έχει μεγάλη αποχή. Πιστεύω ότι θα υπάρχει συμμετοχή πολύ μαζικότερη των συμπολιτών μας, όλων μας. Γιατί ακριβώς αυτό που μας είπε ο κ. Χατζηδάκης, ένα εξάμηνο θέλουμε. Τι εννοούσε? Ένα εξάμηνο θέλουμε για να κλείσουμε όλα αυτά τα χρυσά deals, να κλειδώσουμε τη χώρα σε χρέη και ελλείμματα και τους λογαριασμούς σε πάρα πολύ ψηλές για τους πολίτες τιμές. Αυτό το εξάμηνο δεν θα τους το δώσουμε, δεν θα τους δώσουμε ούτε μια μέρα. Κυρία Δαλιάνη. Εγώ πιστεύω ότι οι εκλογές είναι γιορτή της δημοκρατίας και οι πολίτες πρέπει να πάρουν την ευθύνη για το ποιος θα τους εκπροσωπήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο θα έχει πιο αυξημένες πρωτοβουλίες και αρμοδιότητες αυτή τη φορά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάνε να ψηφίσουν και διαφωνώ με τον κύριο Αρσένη, ο οποίος λέει ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει ο κόσμος να πάει να ψηφίσει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ελπίζω να μην υπάρχει τόσο μεγάλο ποσοστό αποχής. Πώς δικαιολογείται όμως την αποχή που υπήρξε σε αυτές τις εκλογές της περασμένης Κυριακής? Της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι. Γιατί ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Αλλά ελπίζουμε ότι θα καταλάβει ότι πρέπει να πάει να ψηφίσει. Κύριε Γιαννιώτη. Πιστεύω πως αυτές οι αυτοδιοικητικές εκλογές όπως έγιναν δεν ανταποκρίνονται σε αυτά τα οποία ελπίζει ο κόσμος, γιατί μέσα του βαθιά έχει πιστεί πια πως όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στη χώρα μας δεν είναι δυνατόν με κάποιες τοπικές επιλογές, εγώ θα έλεγα και του πιο καλού δημάρχου. Δεν θα καθίσω να κρίνω ποιος βγήκε, τι βγήκε, τι έγινε. Ο πιο καλός δήμαρχος θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, στην υπηρέτηση των δημοτών του, κάτω από αυτό το καθεστώς στο οποίο βρισκόμαστε. Όταν οι δήμοι είναι πλήρως απαξιωμένοι αυτή τη στιγμή. Στην πλειονότητά τους είναι μόνο φοροεισπράκτορες. Τίποτε παραπάνω. Πέρα από το γεγονός ότι στην αρμοδιότητά τους και στην ευθύνη τους και την οικονομική τους ευθύνη, παρά την απαξίωσή τους στην οικονομική από την κεντρική διοίκηση, θα βρίσκονται και άλλα τμήματα των υπευθυνοτήτων που έπρεπε να έχει και τα οποία είχε στο παρελθόν η κεντρική διοίκηση. Πιστεύω πως αυτό έχει περάσει βαθιά μέσα στον κόσμο. Έχει αρχίσει να το αντιλαμβάνεται ο κόσμος. Άρα έτσι δικαιολογείται και την αποχή. Έτσι ακριβώς. Από αυτό το λόγο δικαιολογώ το μεγάλο μερίδιο της αποχής. Πιστεύω όμως ότι στις ευρωεκλογές ερχόμενες της Κυριακής η συμμετοχή θα είναι πολύ πιο μεγάλη, γιατί είμαι πεπισμένος ότι ο κόσμος θέλει να εκφράσει έστω και με την ψήφο του αυτή τη στιγμή την οργή, την τρομακτική οργή που νιώθει για την κατάντια στην οποία τον οδήγησαν. Μάλιστα. Κύριε Στεφανάδη. Ναι. Πιστεύω ότι οι συμπολίτες μας θα ψηφίσουν, θα πάνε να ψηφίσουν, αλλά για διαφορετικό λόγο από αυτόν που διατυπώθηκε από τον κύριο Αρσένη. Θα πάνε να ψηφίσουν για να πούνε ένα μεγάλο όχι στα διχαστικά διλήμματα που η αντιπολίτευση προωθεί. Διλήμματα τα οποία δυστυχώς μας πάνε δεκαετίες πίσω. Του τύπου Έλληνες και μη Έλληνες, μεθυελιστές και πατριώτες. Σα θυμίζω ότι μετά τον εμφύλιο πριτάνευε το δίλημα εθνικόφρονες ή βουλγαρογενείς. Λοιπόν, αυτά τα διλήμματα τα οποία επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ να επαναφέρει στην αιχμή της πολιτικής αντιπαράθεσης, πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα τα αποδοκιμάσει με την ψήφο του. Πιστεύω δηλαδή ότι θα υπάρξει συμμετοχή, αλλά όχι για το λόγο
τον οποίο διατύπωσαν προηγουμένως, αλλά για τον λόγο, για να δώσει ένα μήνυμα το οποίο η πρώτη σελίδα του μηνύματος, το πρώτο μέρος, γράφτηκε στις εκλογές που είχαμε την Κυριακή. Μάλιστα. Θέλω να σταθώ σε κάτι, κύριε Στεφανάδη. Η Νέα Δημοκρατία, όπως διαβάζω εδώ, υποστηρίζει ότι μετά από μια περίοδο εξαντλητικής λιτότητας, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα δραματικές επιπτώσεις στο εισόδημα των πολιτών και στο δικαίωμά τους στην εργασία, στην υγεία και στην παιδεία, η χώρα σιγά σιγά ανακάμπτει. Άλλωστε, είχε δηλώσει και πρόσφατα ο Πρωθυπουργός ότι κάτι γίνεται, κάτι αλλάζει. Πώς το δικαιολογείτε αυτό? Είναι και το ερώτημα αυτό, απευθύνεται και προς όλους τους υποψήφιους που βρίσκονται εδώ σήμερα, αλλά αρχίζω με εσάς, διότι είναι δήλωση της, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν το λέει ο Πρωθυπουργός, το λένε οι αντικειμενικοί δείχτες στην πραγματικότητα. Ότι ανακάμπτει η χώρα είναι προφανές. Και στην αγορά βγήκε με επιτυχία και τα δημοσιεύματα του ξένου τύπου το αποτυπώνουν και οι επενδυτές οι οποίοι συνοθούνται για να συμμετάσχουν σε διάφορες διαδικασίες επενδύσεων στην Ελλάδα το πιστοποιούν και ξέρετε ότι η αγορά είναι αμήλικτη, δεν είναι θέμα πολιτικής, είναι θέμα κέρδους. Και όταν η αγορά βλέπει μια χώρα η οποία ανακάμπτει, προσδοκά σε κέρδος. Η διεθνής μιλάω. Επομένως δεν είναι θέμα ευσεβής πόθη της Νέας Δημοκρατίας, είναι η αντικειμενική πραγματικότητα. Αυτή την πραγματικότητα δυστυχώς η αντιπολίτευση προσπαθεί να την τορπιλήσει. Απειλώντας, αν είναι δυνατόν, τους επενδυτές με διώξεις εφόσον καταλάβει την εξουσία. Κύριε Αρσένη. Είναι λίγο αστείο να μιλάμε για επενδυτές. Επισκέφτηκα το λιμάνι του Πειραιά και μίλησα και το λιμάνι της Πάτρας και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και του Βόλου. Σε Πάτρα και Βόλο, που είναι και αυτά δύο από τα 12 λιμάνια που είναι σε ιδιωτικοποίηση, μου είπαν οι εργαζόμενοι αλλά και οι δίκης που είναι διορισμένοι από την κυβέρνηση, ότι δεν είναι στην πρώτη φάση της ιδιωτικοποίησης. Αυτή τη στιγμή δεν θα προχωρήσει η ιδιωτικοποίησή τους. Ξέρετε γιατί? Γιατί αυτοί οι λεγόμενοι επενδυτές δεν θα αγοράσουν τις δημόσιες υποδομές αν χρειαστεί να επενδύσουν. Και επειδή σε αυτούς τους χώρους χρειάζονται επενδύσεις, δεν αγοράζουν. Δηλαδή, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που δεν αγοράζουν, αλλά αυτό που είναι το κρίσιμο είναι ότι αυτοί οι λεγόμενοι επενδυτές δεν επενδύουν. Παίρνουν μόνο σε χαριστικές τιμές. Και να πούμε ποιο είναι το παράδειγμα της χαριστικής τιμής. Είπαμε για τα 21 αεροδρόμια που θα έχουν 400 εκατομμύρια ευρώ είναι το κέρδη τους, κερδοφορία τους. Η Θεσσαλονίκη, Χανιά, Ρόδος, Άραξος, Αχίαλος, όλα τα αεροδρόμια της χώρας. 21 περιφερειακά αεροδρόμια. 400 εκατομμύρια είναι η κερδοφορία τους. Βγάζουν, στον δημόσιο προπολογισμό πηγαίνουν κάθε χρόνο 200 εκατομμύρια ευρώ. 150 καθαρά και άλλα 55 για τις άγορες γραμμές. Κάθε χρόνο δηλαδή με την ιδιωτικοποίηση θα χάνουμε 200 και 200 εκατομμύρια ευρώ. Στα 30 χρόνια που είναι η παραχώρηση θα χάσουμε 6 δις. Και τιμή πώλησης 400 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό που θα χάσει ο προϋπολογισμός είναι 5,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτοί είναι οι επενδυτές που δεν επενδύουν και αυτά είναι που τους δίνουμε. Μας δίνουν 400 και παίρνουν 6 δις. Αυτοί είναι τα success stories, οι ιδιωτικοποιήσεις. Και μην νομίζετε ότι αυτά είναι μόνο τα 21 αεροδρόμια. Ρίστο Εμπαρόδο. Θα κλείσουν οι ιδιοκτήτες των νέων αεροδρομίων, οι νέοι ιδιοκτήτες αεροδρομίων και αεροδρόμια περιφερειακά. Θα δούμε το κλείσιμο αεροδρομίων χωρών και έχω κάνει και καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Ας πάμε όμως και στο θέμα του νερού. Η ΕΙΑ στη Θεσσαλονίκη, η τιμή, το αποθεματικό της αυτή τη στιγμή είναι 50 εκατομμύρια ευρώ. Η κερδοφορία της για το 2012 18 εκατομμύρια ευρώ. Τιμή πώλησης με βάση καταγγελίες των εργαζομένων 60 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χαριστικές όλες αυτές τις υποδομές. Όμως τι σημαίνει? Με βάση τη διεθνή εμπειρία, τριπλασιασμός της τιμής του νερού στους καταναλωτές. Με βάση τη διεθνή εμπειρία από τον ηλεκτρισμό, επίσης. Η ιδιωτικοποίηση των απορριμμάτων, κειμένες ποσότητες, επίσης τριπλασιασμός. Άρα έτσι δικαιολογείται ότι δεν υπάρχει αυτό που είπατε πριν, το success story. Οπότε ουσιαστικά φως στο τούνελ λέτε ότι δεν υπάρχει. Δείτε την περίπτωση των αεροδρομίων. Θα πάρουμε 400 εκατομμύρια ευρώ και θα χρεωθούμε, θα μπούμε σε μόνιμα ελλείμματα. 5,6 δις. Πού θα βρούμε να πληρώσουμε αυτά τα 5,6 δις? Ποιος είναι ο στόχος, ποιος κερδίζει, πώς κερδίζει η κοινωνία από αυτά τα πράγματα? Γιατί πέρα από το ότι χάνουμε, πέρα από ότι κλειδωνόμαστε σε ελλείμματα και χρέη, πουλάμε τις πύλες εισόδου της χώρας μας, τις πύλες εισόδου κάθε τόπου, πουλάμε δημόσιες υποδομές. Δίκτυα που δεν μπορούμε να ξαναφτιάξουμε. Μάλιστα. Το δίκτυο του ηλεκτρισμού το πουλάμε στη τιμή κατασκευής ενός υδροελεκτρικού φράγματος. Κατανοητό. Κυρία Δελιάνη, εσείς τι λέτε για το success story?
Εγώ θα έλεγα ότι βασικά δεν αρέσει η θετική εξέλιξη της οικονομίας στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι σε αντίθετη περίπτωση χάνουν την ουσία της ύπαρξής τους. Ας πούμε το ελληνικό θα δώσει 50.000 θέσεις εργασίας, το οποίο αντιτίθενται. Αντίθετα δίνουν παράνομη άδεια λειτουργία σε ένα Λούνα Πάρκ, το οποίο ήταν σαν τσαντήρι και ένα παιδί έχασε τη ζωή του. Οπότε, τι να πω. Είναι εμφανές ότι δεν είναι υπέρ της θετικής εξέλιξης της οικονομίας. Mm-hmm. Κύριε Γιαννιώτη. Επειδή το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο βρίσκεται εδώ και 3 χρόνια στους δρόμους με την έννοια της επαφής του με τον κόσμο σε κάθε γειτονιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό, επειδή είμαστε αποκλεισμένοι από κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης εκτός κάποιων εξαιρέσεων, εμείς μάθαμε τον τρόπο με το stop που λένε και δια της περιπατητικής να επισκεπτόμαστε τον κόσμο και να ερχόμαστε σε επαφή μαζί του. Όπου και αν πείτε σήμερα για πρωτογενές πλεόνασμα, για ανάπτυξη, για success story, για έξοδο στις αγορές που πανηγυρίζουν, ο κόσμος έχει πλέον αποκτήσει πολιτικό κριτήριο και αρχίζει το ένστικτό του να τον βοηθάει να αντιληφθεί ότι όλα αυτά είναι όχι ανέκδοτο, είναι ψέμα. Και αυτό ακόμα τον γεμίζει περισσότερο η οργή, αυτή την οργή που είπα προηγουμένως ότι θα εκφραστεί στις ευρωεκλογές. Για πιο πρωτογενές πλεόνασμα, όταν τα 19 δις τα οποία δώσανε στις τράπεζες δεν τα συμπεριέλαβαν μέσα στον προϋπολογισμό και στην όλη. Και πώς το δικαιολόγησαν, ότι αυτό έγινε για μια φορά μόνο. Δηλαδή, να φτάσουμε στο σημείο να λέμε, δεν θα το ξανακάνουμε. Εντάξει, καθαρίσαμε. Εάν κάνουμε το σωστό λογαριασμό και το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και η Τρόικα και η Eurostat και η Κομισιόν και οι πάντες γνωρίζουν. Άλλο αν θέλουν να στηρίξουν αυτή τη στιγμή τα ανδρίκελα τα οποία βρίσκονται πάνω στην κυβέρνηση και παρουσιάζουν δήθεν σαν πρωτογενές πλεόνασμα τα 3,8 τα οποία παρουσιάζουν. Στην ουσία είναι 15,7 το πρωτογενές έλλειμμα αυτή τη στιγμή. Όσο για την έξοδο στις αγορές, την οποία πανηγυρίζουν. Τι ήταν αυτή η έξοδο στις αγορές, και ρωτάω πρώτο και κύριο αυτό το οποίο βασικά ο πιο απλός άνθρωπος το αντιλαμβάνεται. Όταν έχεις 121% του ΑΕΠ σαν χρέος και σου λένε είναι μη βιώσιμο το χρέος και πρέπει αυτή τη στιγμή να πεις στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και κάτω από την ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και όλων των υπολείπων. Ρωτάω πώς τώρα με 178% μέσα σε 4 χρόνια πήγαν να μας σώσουν. Και αυτή τη στιγμή το χρέος έχει φτάσει στα 178% του ΑΕΠ. Και παρόλα αυτά πανηγυρίζουν γιατί βγήκαν στις αγορές. Και αναρωτιέσαι πώς οι αγορές μας δέχτηκαν τώρα, όταν δεν μας δέχονταν με 121%. Για τον εξής βασικό λόγο. Ναι, και να ολοκληρώσετε με αυτό. Ναι, μόνο με αυτό. Ότι τα δεκαετή ομόλογα τα οποία είχαν οι κερδοσκόποι, οι αιτιονίχηδες, αυτοί τα φαντς του υψηλού ρίσκου, τα οποία είχαν στα χέρια τους και τα οποία είχαν αγοράσει με 12 λεπτά του ευρώ. Αν το άρτιο, η αξία του ήταν 100 λεπτά, θα το βάλουμε σε 100 ευρώ. Τα αγόρασαν 12 ευρώ. Σήμερα, μετά την τεχνητή έξοδο στις αγορές, μέσα από την οποία μάλιστα απαλλάχθηκε και από ορισμένα βαρύδια τα οποία κουβαλάει μαζί της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, για τον οποίο θα μιλήσουμε μετά, πουλάνε. Ξανοίγονται τώρα στις αγορές αυτοί οι κερδοσκόποι και αυτά που αγοράσανε με 12 ευρώ από τα 100 ευρώ αξία θα τα πουλήσουν 56 και σε πολλές περιπτώσεις στο άρτιο στην ελληνική, στο ελληνικό κράτος. Πάω πάλι στον κύριο Στεφανάδη. Κύριε Στεφανάδη, όπως γνωρίζετε κι εσείς, για να μαθαίνει και ο κόσμος, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιπροσωπεύει περίπου 450 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελείται σήμερα, που μιλάμε, από 754 βουλευτές ή μέλη. Η συνθήκη της Λισαβόνας όμως προβλέπει μέγιστο αριθμό 751 ευρωβουλευτών που θα εφαρμοστεί από το 2014. Η Ελλάδα θα έχει 21 ευρωβουλευτές. Η ερώτησή μου λοιπόν προς εσάς είναι πώς μπορούν 21 ευρωβουλευτές να αντισταθούν στο υπόλοιπο κύμα ευρωβουλευτών που υπάρχει μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και επίσης ποια είναι τα δικά σας σχέδια, είστε καθηγητής καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα πρώτα θέματα που έχετε στην ατζέντα σας αν εκλεγείτε ευρωβουλευτής.
Στο πρώτο σκέλος της ερώτησης, η απάντηση είναι ότι απλά εκπροσωπώντας μια ισχυρή χώρα και όχι μια χώρα την οποία θέλουμε να παρουσιάζομαι σαν βαρύτατα, ασθενούσα και ότι δεν έχει ελπίδα, όπως παρουσιάζει για την πολίτευση, και το δεύτερο με συμμαχίες. Ξέρετε, περιγράψατε πολύ καλά τη δυναμική αυτού του της κολοσιαίας ομοσπονδίας που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Των 450 εκατομμύριων είναι τόσο η μεγαλύτερη ομοσπονδία που φτιάχτηκε στην ιστορία. Οι συμμαχίες λοιπόν διαμορφώνονται όχι από θέση ασθενική και από θέση άμυνας και κλαίγοντας και διαπιστώνοντας τα δεινά του ελληνικού λαού που όλοι τα ξέρουμε και κανείς δεν μπορεί να τα αφισβητήσει, αλλά με μια ισχυρή Ελλάδα και με ένα Νότο ο οποίος θα μάχεται, θα ενωθεί και θα περάσει στον ισχυρό οικονομικά βορρά τη θέση του. Δηλαδή το ερώτημα είναι τι εκπροσωπεί ο καθένας σε αυτή τη μεγάλη ομοσπονδία. Ο Βορράς κυριακά τώρα έχει το χρήμα. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Ο Νότος έχει τον πολιτισμό, την ιστορία, την παιδεία, την κουλτούρα. Ενώ Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία. Αυτό δεν μπορεί να μας το αφαιρέσει κανείς. Αυτό, όσο και φαίνεται περίεργο, είναι εξαγώγημο είδος ο πολιτισμός. Και είναι ένας πολιτισμός σωρευμένος σε χιλιετίες πίσω. Επομένως, την εποχή δηλαδή που φτιάχναμε εμείς Παρθενώνες, και οι Ιταλοί, τα ανάλογα και οι Ισπανοί, οι βόρειοι γειτονές μας, εταίροι μας, καταλαβαίνετε που ήταν. Επομένως, αυτή την κληρονομιά, δηλαδή την παιδεία και τον πολιτισμό, μπορούμε να τη διαπραγματευτούμε και να την εξαγάγουμε σαν αγαθό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά μέχρι που να μπορέσει η Ελλάδα να σταθεί οικονομικά στα πόδια της. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν μπορεί κανείς να κάνει διαπραγμάτευση όντας σε ασθενική θέση. Εάν δεν είναι οικονομικά σταθερός ή ισχυρός και στρατιωτικά αν το θέλετε και κοινωνικά, με κοινωνικές συμμαχίες, τι να διαπραγματευτεί, να πάει να απειλήσει με αυτούς τους 21 βουλευτές και μια χώρα η οποία παραπέει, αυτό είναι ουτοπικό. Να πάμε και στο δεύτερο σκέλος για την ατζέντα τη δικιά σας. Από την αντιπολίτευση να κάνει προτάσεις περί της λύσεως, όχι διαπιστώσεις. Δηλαδή μιλάμε για επενδύσεις και τελειώνω. Θυμίζω την περίπτωση της Κόσκο. Ο κύριος Αρσένης εκείνη την εποχή ήταν μέλος της τότες αντιπολίτευσης και θυμάται την αντίδραση της τότες αντιπολίτευσης και του αρχηγού, θυμάται τις επιδρομές στο λιμάνι κάτω, θυμάται τα τεχνητά δάκρυα του τότε αρχηγού της αντιπολίτευσης. Τι έγινε, η Κόσκο ήταν κακό που ήρθε στον Πειραιά, σαν επένδυση. Να πάμε όμως και στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, κύριε Στεφανάδη. Η δικιά σας η ατζέντα, ποια είναι τα πρώτα θέματα τα οποία εσείς θα θίξετε στην Ευρωβουλή, στο Ευρωκοινοβούλιο, αν εκλεγείτε φυσικά ευρωβουλευτής? Ναι, αυτή είναι η προϋπόθεση. Ως λόγω της πορείας μου, ξέρω, πιστεύω καλά εις βάθος τα θέματα της υγείας και της παιδείας. Έχω περάσει όλη τη διαδρομή στον χώρο της υγείας, από αγροτικός γιατρός μέχρι την πανεπιστημιακή θέση που κατέχω τώρα. Ξέρω το σύστημα από μέσα, ξέρω τις αδυναμίες του, ξέρω τις ρογμές του, ξέρω τις τρευλώσεις του. Και ξέρουμε όλοι, όχι μόνο εγώ, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με τελείως διαφορετική γεωγραφική κατασκευή. Επομένως, οριζόντια μέτρα δεν μπορούν να περνάνε στην Ελλάδα στο θέμα της υγείας, όπως έγιναν πρόσφατα. Δηλαδή, εννοώ με 2.500 νησιά, με βουνά, με δύσβατες περιοχές, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τις επιβάλλονται ενιαία μέτρα οριζόντια, όπως είπα, όπως γίνεται στην Ολλανδία, μια χώρα η οποία σε μια πεδιάδα τη διασχίζει κανείς σε λίγες ώρες, στο Βέλγιο ή γενικότερα στην Κεντρική Ευρώπη. Επομένως, αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Η υγεία των Ελλήνων, να έχει ο Έλληνας την υγεία που έχει και ο Ευρωπαίος. Χωρίς να επαναλαμβάνουν να επιβάλλονται οριζόντια μέτρα και να φτάσουμε στο σημείο να δεινοπαθούν τα νοσοκομεία, να κλονίζονται και η πρωτοβάθμιος υγεία να είναι σε αυτή την κατάσταση, τη δυσμενή που είναι σήμερα. Μάλιστα. Και στο θέμα της παιδείας, ανάλογα βέβαια. Κύριε... Γιατί η παιδεία, τελειώνω, είναι μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδος, η διαχρονική παιδεία των Ελλήνων και ο πολιτισμός. Κύριε Αρσένη, έρχομαι σε εσάς. Είναι ουσιαστικά μια ερώτηση λίγο μεγάλη αυτή που έγινε. Η πρώτη είναι να μας πείτε κι εσείς για ποιο λόγο, πώς 21 Ευρωβουλευτές. Εσείς είστε ήδη στην Ευρωβουλή, οπότε γνωρίζετε καλύτερα τα πράγματα. Σε εισαγωγικά το βάζω αυτό. Να μας πείτε δηλαδή που είστε μέσα, τι κάνετε εκεί. 21, τώρα είστε 22. Μετά τις ευρωεκλογές θα είστε ένας λιγότερος. Πώς μπορούν αυτοί οι ευρωβουλευτές, οι Έλληνες ευρωβουλευτές, να πιέσουν για
θετικά για την Ελλάδα. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, τι έχετε και εσείς στην ατζέντα σας από εδώ και πέρα, σε περίπτωση που επανεκλεγείτε Ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι η υγεία και η παιδεία δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Τα οριζόντια μέτρα που εφαρμόζονται από την κυβέρνηση στη συνεργασία αγαστή με την Τρόικα. Αυτά είναι τα οριζόντια μέτρα. Συμφωνώ ότι πρέπει να αλλάξουν και γι' αυτό ψηφίζουμε την ανατροπή στις 25 του μήνα. Όσον αφορά το ελληνικό, οι 40.000 θέσεις εργασίας. 50. Ξέρετε όμως ότι 50.000 θέσεις εργασίας παράγει όλη η ελληνική ναυτιλία. Είναι εντελώς αστείο αυτό το νούμερο, από την άποψη ότι εσείς πώς τις βλέπετε, πού ακριβώς, σε ποιους τομείς βγαίνουν αυτές τις εργασίες, δεν υπάρχει καμιά παρουσίαση. Είναι σαν να λέμε ότι θα κάνουμε, η ελληνική ναυτιλία παράγει το 20% του ΕΠ μας. Το να πούμε ότι θα παράξει εκεί πέρα ο αγοραστής του ελληνικού 40 ή 50.000 θέσεις εργασίας, είναι κάτι εντελώς εξωπραγματικό. Μπορούμε όμως να σημειώσουμε ποιες θέσεις εργασίας θα χαθούν. Γιατί η βασική επένδυση είναι το μόλ, ένα καζίνο και κάποια ξενοδοχειακά, έτσι. Είναι να ολοκληρώνεται όμως με το ελληνικό, γιατί πολύ, η ερώτηση βεβαίως, ήταν βεβαίως, άλλη, έτσι. Βεβαίως, και θα μιλήσω αμέσως και ευχαριστώ, έτσι, και ίσως είναι μια ερώτηση που μου δίνει την ευκαιρία να αναπτύξει ο καθένας την ατζέντα του. Αλλά είναι σημαντικό να ακουστεί αυτό. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία της Γλυφάδας, του Αλίμου, του Ελληνικού, της Αργυρούπολης και των Όμορων Δήμων είναι ανάστατες, γιατί με αυτό το μόλ που έχει διακήρυξει ότι θα κάνει ο αγοραστής, θα απειληθούν να κλείσουν τα μαγαζιά, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δίνουν την απασχόληση, την πραγματική σε αυτές τις περιοχές. Όταν ακούμε για τις θέσεις εργασίας που δημιουργούνται, πρέπει να μας λένε και ποιες θέσεις εργασίας χάνονται. Και εκεί πέρα είναι η ουσία. Γιατί οι περισσότερες θέσεις εργασίας μέσα από το μόλ θα βγουν. Αυτές οι θέσεις εργασίας θα βγουν από την κοινωνία, τους αυτοαπασχολούμενους και θα πάνε να συγκεντρωθούν σε έναν άνθρωπο. Αυτή είναι η ουσία στο θέμα του ελληνικού. Και πάρα πολλά άλλα ακόμα. Τώρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πολλές δυνατότητες. Μπορεί να είμαστε μια μικρή εθνική ομάδα, 21 ευρωβουλευτές, όμως ο καθένας με τη δουλειά του, με το έργο του, μπορεί να ανατρέψει τα πράγματα. Και το 2010 και το 2011 είχα τη τιμή, σε μια δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα, να επιλεγώ από τους 750 ευρωβουλευτές με ψηφοφορία ως καλύτερος ευρωβουλευτής των επιτροπών μου. Ήταν αυτή η δουλειά που κάναμε, όπως παραδείγματος χάρη και η τροπολογία που πρόσφατα κατέθεσε και καταφέραμε με ομόφωνα να υπερψηφιστεί αυτή η τροπολογία και να καταρριφθεί, να απορριφθεί το μονοπόλιο των πολυεθνικών στη τροφή μας, στους σπόρους μας, που δεν θα μπορούσαμε να συλλέγουμε τους σπόρους της προηγούμενης χρονιάς, να τους ξανακαλλιεργούμε χωρίς να αγοράζουμε σπόρους από το εμπόριο και να έχουμε τη τροφή μας. Θα μας απαγορεύαν την εμπορική χρήση των προϊόντων που παράγονται από τους παραδοσιακούς σπόρους. Αυτές οι ανατροπές είναι που έχουμε να κάνουμε. Απέναντί μας έχουμε δύο κρίσιμες αποφάσεις. Είναι η Εμπορική Συμφωνία Ευρώπης-Καναδά, η Εμπορική Συμφωνία Ευρώπης-Αμερικής. Τι σημαίνει? Ανοίγει ο δυνατός Βορράς τα προϊόντα, τα αγροτικά του Νότου, στον διεθνή ανταγωνισμό της Αμερικής, στον πολυεθνικό της Αμερικής και του Καναδά, στα μεταλλαγμένα, στα κλωνοποιημένα. Η φέτα μας θα μπορεί να παράγεται και να εξάγεται από αυτές τις χώρες της Αμερικής και του Καναδά. Δεν είναι όμως μόνο αυτή η ουσία. Η ουσία είναι δυστυχώς ότι έχουμε μια πονηρή παράκαμψη της δημοκρατίας μας, καθώς οποιαδήποτε δημοτική, περιφερειακή, εθνική και ευρωπαϊκή απόφαση με βάση αυτές τις συμφωνίες θα μπορεί να καταρρύπτεται όχι σε ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο, όχι σε ένα εθνικό δικαστήριο ή στον παγκόσμιο κανόνα οργανισμό εμπορίου, αλλά από μια ένσταση μιας πολυεθνικής και να πηγαίνει σε διαιτησία, να αποφασίζουν τρεις δικηγόροι για το αν θα ισχύει η νομοθεσία μας. Αυτό θα πρέπει να το καταρρύψουμε. Δεκέμβριο του 2014, σε λίγους μήνες, θα έχει το δικαίωμα το κοινοβούλιο να το καταρρύψει, γιατί οι κυβερνήσεις το υπογράψαν, η Αμερική το υπέγραψε, ο Καναδάς το υπογράψε και η Αμερική το ετοιμάζει να το υπογράψει. Όμως μπορούμε να το καταρρύψουμε αν με την δυνατή αριστερά δημιουργήσουμε μέτωπο μαζί με τους πολίτες και όπως με τους σπόρους υπάρξει πίεση για την απόρριψη νομοθεσίας. Και δύο-τρία σκέλη, κύριε Αρσένη, της ατζέντα σας, μονολεκτικά. Η ατζέντα είναι όπως πάντα η υπεράσπιση των δημόσιων αγαθών, του δημοσίου συμφέροντος. Mm-hmm. Μέσα από τον έλεγχο της νομοθεσίας έχω καταγγείλει την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και κάναμε κοινές συναντήσεις και συνεντεύξεις τύπου και με τους εργαζόμενους στα αεροδρόμια και της Θεσσαλονίκης και των Χανίων για τις καταγγελίες που έχουν γίνει για την παράνομη ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων και την παράλογη. Mm-hmm. Όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά και η ατζέντα της ανάπτυξης, πώς δηλαδή προχωράμε στην παραγωγική ανασυγκρότηση, πώς προχωράμε
στην επανίδρυση των συνεταιρισμών σε υγιή βάση. Αυτή τη στιγμή έχω περιοδεύσει, έχω πάει σε όλη τη τάμα της Ελλάδας. Εγκατελειμμένοι πορτοκαλαιόνες στην Άρτα, εγκατελειμμένη αγροτική γη στην Ετωλακαρανία, σε όλη την αγροτική μας περιοχή, σε αγροτικές μας περιοχές. Λόγω της κατάρρευσης των συνεταιρισμών εγκαταλείπεται η γεωργία και την οτροφία, η βασική μας παραγωγή. Χρειάζεται η επανίδρυση, το συνεταιρισμό σε υγιή βάση. Χρειάζεται να ενισχυθούν οι πρότυπες δραστηριότητες στον τουρισμό, οι πρότυπες επιχειρήσεις. Αυτό είναι που έκανα και 5 χρόνια πριν από τις ευρωεκλογές και είχα πάρει και ένα βραβείο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα. Για αυτή τη δουλειά. Αυτή τη δουλειά θέλω να συνεχίσω. Να πάω στην κυρία Δαλιάνη. Ίσως χρειαστεί να σας διακόψουμε για να πάμε σε διάλειμμα, αλλά μπορείτε μετά το διάλειμμα να συνεχίσετε για να ολοκληρώσετε. Ωραία. Λοιπόν, η δουλειά στην Ευρώπη γίνεται με συμμαχίες και συνεργασίες. Οπότε είναι σημαντικό να έχουμε ευρωβουλευτές σε ισχυρές ομάδες της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα είναι δεύτερο και διεκδικεί την πρωτιά με τον Μάρτιν Σούλτς. Οπότε πρέπει να ενισχύσουμε ισχυρές ομάδες για να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε αποτελεσματικά. Τώρα για εμάς. Στην πρωτιά βρίσκεται η ανεργία, η καταπολέμηση της ανεργίας και συγκεκριμένα η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Μιλάμε για εγγύηση της νεολαίας μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα. Μιλάμε για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων εργασίας που θα προέλθει από τον πρωτογενή τομέα, από την ενέργεια, από τον τουρισμό, από το χωροταξικό σχεδιασμό. Αυτά. Είναι ένα θέμα η ανεργία των νέων που το ρωτάει ο κόσμος πολύ. Σε λίγο. Μετά το διάλειμμα δηλαδή, αυτό θα ήταν ένα από τα ερωτήματα για συγκεκριμένες απαντήσεις για την ανεργία των νέων. Απευθύνομαι και σε εσάς, κύριε Στεφανάδη. Κύριε Γιαννιώτη, και σε εσάς το ερώτημα αυτό για την ανεργία των νέων, το προηγούμενο, για το να προηγούμενο. Πάμε και σε διάλειμμα. Ναι. Από όσα ακούστηκαν μέχρι στιγμής, μου δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δημιουργηθεί τώρα, θα συγκροτηθεί τώρα. Σαν να μην υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια που οδήγησαν την Ελλάδα, αυτά τα χρόνια που οδηγήθηκε η Ελλάδα πραγματικά στον γκρεμό. Όχι στην άκρη του γκρεμού, στον γκρεμό. Έχουμε φτάσει στην εξαθλίωση τον ελληνικό λαό. Εμείς λέμε ότι μαζί με άλλα ευρωπαϊκά κινήματα το ΕΠΑΜ θα προσπαθήσει, το ενιαίο παλαϊκό μέτωπο, θα προσπαθήσει να συγκροτήσει μια καινούργια ομάδα. Δεν θα ενταχτούμε σε περίπτωση που θα εκλέξουμε ευρωβουλευτές. Δεν θα ενταχτούμε σε καμιά ήδη υπάρχουσα ευρωκοινοβουλευτική ομάδα. Θα συγκροτηθεί μια καινούργια η οποία θα αντιπροσωπεύει πραγματικά τα λαϊκά κινήματα, χωρίς σοσιαλισμούς, χωρίς δεξιούς, αριστερούς, πράσινους, κόκκινους, κίτρινους. Από τον ενωμένο λαό, ο οποίος από κάτω έχει ξεπεράσει τις διαχωριστικές γραμμές και απαιτεί μια άλλη πολιτική. Θα καταγγείλουμε την ήδη υπάρχουσα Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το αδύναμο, το άπραγο θα έλεγα Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο είναι απλώς θεατής των όλων εξελίξεων, το βλέπουμε καθημερινά στη ζωή μας, όταν η Κομισιόν, το Eurogroup και οι τραπεζίτες της Ευρώπης είναι αυτοί που στην ουσία παίρνουν τις αποφάσεις. Κοντεύει να γίνει διακοσμητικός ο ρόλος Ευρωκοινοβουλίου. Ένας καταγγελτικός λόγος εκεί μέσα που θα αφυπνίσει τους λαούς σε δημόσια θέα πλέον, ότι αυτό το Ευρωκοινοβούλιο και η Ομοσπονδία την οποία προσπαθούν να κάνουν είναι πολύ επικίνδυνη για την ίδια την Ευρώπη. Γιατί οι Ομοσπονδίες που προσπάθησαν να επιβάλλουν από τα πάνω στους λαούς οδήγησαν σε καταστροφές, σε δεινά και σε πολέμους αυτή την Ευρώπη και το έχουμε πληρώσει πανάκριβα. Μάλιστα. Όπως το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το επιχειρούν για δεύτερη φορά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Βλέπω και ερωτήματα που πρέπει να τα θέσουμε εδώ, όπως τα προνόμια του Ευρωβουλευτή. Πολλοί ρωτάνε για τα προνόμια του Ευρωβουλευτή και για το μισθό του στο μήνα και φυσικά την ανεργία των νέων, που και για αυτό το σημαντικό θέμα θα πρέπει να πάρουμε ξεκάθαρες απαντήσεις από τους υποψήφιους ευρωβουλευτές που βρίσκονται σήμερα εδώ στο στούντιο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 1,5 λεπτό. So I think I'm gonna write you and tell you.
Χειροποίητα τα στρώματα Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα. Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δήμο Λάθενς αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιαράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Η Ζούγκλα λοιπόν για μια ακόμη φορά στα μεγάλα γεγονότα κοντά σας. Καλησπέρα και από μένα, να είστε καλά όλοι, σας στέλνουμε κοντά. Καλησπέρα Λάμπρο από την πλατεία Συντάγματος. Δεν πέφτει καρφίτσα βλέπω εκεί στο τύρι. Καλό μεσημέρι από την πλατεία Κοραή, όπου όπως βλέπετε... Βρισκόμαστε στο στρατηγείο ουσιαστικά του υποψήφιου δημάρχου του κυρίου Γιάννη Μόραλη στην οδό Ηρών Πολυτεχνείων. Μας ακούει Τίλος. Σας ακούει. Δεν πρόσεξα τώρα και τις κόκκινες κάρτες, παιδί μου, αλλά τον είδα ότι ήταν πολύ υποτικός. Εγώ οφείλω να προβοκάρω συζήτηση. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακούσουμε τον υποψήφιο δήμαρχο Αθήνας. Μέσα στα μεγάλα ονόματα είστε κι εσείς. Καθιστά δηλαδή τη μάχη, την αναμέτρηση δύσκολη. Γιατί έστω και μια καλή επιτυχία, κύριε Ψωμιάδη. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία Παναγιώτη και Λίτσα, Λίτσα και Παναγιώτη. Λέω, έχετε άλλη μία εβδομάδα τρέξιμο για να ενημερώσετε τον κόσμο τι εστί Ευρωβουλή και εσείς τι θα κάνετε εκεί. Πρώτο λιμάνι της χώρας, στο άλλο εκλογικό κέντρο, φύγαμε τον Γιάννη Μόραλη και είμαστε τώρα... στην πλατεία Κοραή συγκεκριμένα, εδώ στο στρατηγείο του άλλου υποψήφιου δημάρχου Πειραιά, του κύριου Μιχαλολιάκου. Και να ξέρει ο κόσμος, γιατί είναι κουκιά μετρημένα, ότι αν ψηφίσεις Πιλιοτόπουλο, ψηφίζεις Τουρντάρα, Παλτάκο, τον Μπούλο, Γλουλιάπη, αυτά. Καλά, δόξα Θεώ, γυρίζω τα εκλογικά κέντρα. Καλά, φαντάζομαι. Φαντάζομαι τι θα έχετε φτιάξει. Μα ζήτησε το Ινστιτούτο Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής, ζήτησε από τους υποψηφίους να γράψουμε τις απόψεις μας για το μοντέλο της Ευρώπης που βλέπουμε. Έγραψα λοιπόν, παιδιά, ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει στους 28. Είδε να πέφτει αυτό το μαύρο στις οθόνες με πραξικοπηματικό τρόπο που κατά τη γνώμη μου ήθελα να στείλει ένα μήνυμα σε όλη την κοινωνία και όχι τόσο να συμπληρώσει τις λίστες των ιδιών. Έχει εκτόσεις και τζάμπα εισιτήριο είχε για τους ενδιαφερόμενους. Τα κόμματα έβαλαν τα λεωφοριάκια τους. Καλησπέρα και πάλι από την πλάτεια Κοραή και από το στρατηγείο. Από την πλατεία Συντάγματος είναι δίπλα μου. Ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις μία ώρα πριν κλείσουν οι κάλπες? Θα μιλήσουμε με μια κυρία η οποία είναι εδώ από αρκετά νωρίς σήμερα. Καλησπέρα σας. Η οποία είναι εθελότρια. Α, εδώ υποστηρίζει φυσικά το συνδυασμό του... Ένα πανέμορφο στούντιο, ιντερνετική τηλεόραση μοναδική. Είπαμε ατιθάσευτη δημοσιογραφία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος του σημερινού debate. Είμαστε εδώ με τους υποψήφιους ευρωβουλευτές. Στο στούντιο 2, ο Χριστόδουλος Στεφανάδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Κρήτον Αρσένης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ. Η Αλεξάνδρα Ιδαλιάνη, υποψήφια ευρωβουλευτής με την ΕΛΙΑ. Και ο Κώστας Ογιαννιώτης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ του κύριου Καζάκη. Διαβάζω ένα ερώτημα το οποίο έχετε στείλει στο email του Zoogla.gr, ουσιαστικά info@zoogla.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε κιόλας και με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Θα απευθυνθώ στον κύριο Αρσένη, επειδή είναι και ευρωβουλευτής και φυσικά υποψήφιος. Στην έκθεση, λέει, του LCE για τη σχέση μισθών αποδοτικότητας των ευρωβουλευτών, απορεί κανείς, στέλνει εδώ ο τηλεθεατής, πώς είναι δυνατόν, λέει, ένας άνθρωπος που αμείβεται με 14.000 ευρώ το μήνα, καλύπτει όλες σχεδόν τις δαπάνες του με δημόσιο χρήμα, χέρι, λέει, αμέτρητων φορολογικών προνομίων και κοστίζει 2,1 εκατομμύρια ευρώ στο φορολογούμενο.
Πώς δηλαδή αυτός ο άνθρωπος λέει να έχει την αίσθηση των πραγματικών προβλημάτων των ανθρώπων που εκπροσωπεί? Είναι ερώτηση τηλεθεατή, φυσικά για τις αμοιβές των ευρωβουλευτών, και καλό θα ήταν να ρωτήσουμε κιόλας αν συμφωνείτε κι εσείς με τη μείωση των αμοιβών της αμοιβής ενός ευρωβουλευτή. Η ερώτηση απευθύνεται προς όλους, αλλά να αρχίσω με εσάς, ο οποίος βρίσκεστε ήδη στο Ευρωκοινοβούλιο. Βεβαίως, είναι μια συζήτηση που έχει γίνει πάρα πολλές φορές και μάλιστα πολλές φορές και φουσκωμένα, αν μου επιτρέπετε. Είναι 6.000 ευρώ ο μισθός του ευρωβουλευτή. Επιπλέον αυτών υπάρχουν χρήματα που δίνονται για την κάλυψη εξόδων, για την πρόσληψη προσωπικού, οι οποίες δεν δίνονται στον ευρωβουλευτή για την πρόσληψη προσωπικού, πάνε στους ανθρώπους που προσλαμβάνονται. Έτσι, είναι μισθοί για τους ανθρώπους που συνεργάζονται. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στο ΣΥΡΙΖΑ το 40% και πλέον των χρημάτων πηγαίνει στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να καλυφθούν, να ενισχυθούν κοινωνικές πρωτοβουλίες, για να γίνει το κοινωνικό έργο, ενίσχυση κοινωνικών πρωτοβουλίων που μπορεί να είναι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανεργίας, ακόμα και το θέμα της άμεσης ανάγκης για τροφή. Αυτή είναι η κατάσταση. Προφανώς τα χρήματα που παίρνει ένας ευρωβουλευτής είναι αρκετά χρήματα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έχει γίνει κάποια σημαντική μείωση διαχρονικά, δηλαδή σε σχέση πριν το 2004 τα χρήματα ήταν πολλά περισσότερα, όμως έγινε κάτι άλλο σημαντικό το 2004. Σταμάτησαν να πληρώνουν οι κυβερνήσεις τους ευρωβουλευτές και πλέον πληρώνονται από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό κατευθείαν. Η αποζημίωση των Ελλήνων ευρωβουλευτών φορολογούνται και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ταυτόχρονα. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι υψηλή η αμοιβή. Το θετικό είναι ότι στον ΣΥΡΙΖΑ το 40% πηγαίνει σε κοινωνικές ανάγκες. Πηγαίνει στο κόμμα για να δοθεί ακριβώς για κοινωνικές ανάγκες. Μάλιστα. Κυρία Δαλιάνη. Εγώ πιστεύω ότι συμβολικά και μόνο θα έπρεπε να μειωθεί ο μισθός του ευρωβουλευτή. Κατά τα άλλα, πριν πάει στην Ευρωβουλή, προφανώς ήταν ένας, ίσως όχι απλός άνθρωπος, αλλά δεν είχε όλα αυτά τα προνόμια, οπότε πιστεύω ότι εν μέρη καταλαβαίνει και τους ανθρώπους που εκπροσωπεί. Όταν λέτε να μειωθεί, για παράδειγμα, κάποιος αριθμός... Δεν μπορώ να πω. Είστε όμως υπέρ της μείωσης, αυτό καταλαβαίνω. Συμβολικά και μόνο. Κύριε Γιαννιώτη, τα προνόμια του ευρωβουλευτή, χιλιάδες ευρώ το μήνα, τι λέτε εσείς? Πιστεύω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να κατανοήσουμε ότι δεν μπορεί η κοινωνική προσφορά, αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι πραγματικά του βουλευτή το έργο είναι κοινωνική προσφορά. Αν έτσι το δούμε, δεν μπορώ να καταλάβω από πού ως πού πρέπει αυτή η κοινωνική προσφορά να αμείβεται τόσο παχυλά. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει ο μισθός του ευρωβουλευτή και του βουλευτή να είναι στα επίπεδα της αξιοπρεπούς διαβίωσης, και αξιοπρεπή διαβίωση δεν μιλάμε τους μισθούς που δίνονται σήμερα στους εργαζόμενους, τους μισθούς εξαθλίωσης, αλλά της αξιοπρεπούς διαβίωσης, ας το πούμε έτσι, σε έναν μισθό, μέσο μισθό του πρώτων μνημονίων, της πρώτων μνημονίων κατάστασης. Δηλαδή, να αμείβεται μεν για να μπορεί να επιβιώνει και να διαβιώνει αξιοπρεπώς, από την άλλη πλευρά ας φροντίζει το κράτος απλά και μόνο να του βάλει τα οδηπορικά του έξοδα, να μην επιβαρύνεται για τις μετακινήσεις του προς την Ευρώπη και από εκεί προς εδώ, να μην επιβαρύνεται από αυτό τον μισθό. Από εκεί πέρα τίποτα άλλο. Μάλιστα. Γιατί είναι τεράστια τα κονδύλια τα οποία διατίθεται αυτή τη στιγμή. Κύριε Στεφανάδη. Ναι, δεν γνωρίζω πόσο είναι ο μισθός, τώρα το ακούω, ούτε φρόντισα να μάθω. Ο λόγος είναι ότι δεν αποτέλεσε κίνητρο για μένα σε καμία περίπτωση ο μισθός ή οι παροχές ή οι διευκολύσεις. Έχω εργαστεί σκληρά και έχω φτάσει σε ένα σημείο, δεν προέρχομαι βέβαια από εύκολη οικογένεια, αλλά έχω εργαστεί και έχω ξεπεράσει τους στόχους που έβαλα και μπορώ να ζήσω και χωρίς το μισθό του ευρωβουλευτή. Αυτό που θέλω να επισημάνω πρώτον, ότι είναι πράγματι αυτά οι αριθμοί που είπε ο κ. Αρσένης, ότι είναι πολύ ψηλή. Προκλητικά υψηλή για μια χώρα που είναι σε αυτό το επίπεδο η εργασιακή αμοιβή και η ανεργία. Το δεύτερο είναι οι παροχές. Ο μεγάλος αριθμός των υπαλλήλων που δικαιολογεί ο καθένας. Το τρίτο είναι οι μετακινήσεις. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα εβδομαδιαία ταξίδια στην μητέρα πατρίδα.
σε business class από ό,τι έχω ακούσει και με αυτή την προκλητική διαδικασία. Μπορεί να μας πει ο κύριος Αρσένης. Κύριε Αρσένη. Βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι εγώ, σε αντίθεση με άλλους πολλούς ανθρώπους, δεν ταξίδεψα business. Μα δεν μιλάω για με ελάχιστες εξαιρέσεις. Επέλεξα να πετάω πάντα με οικονομική, παρόλο που υπάρχει υπήρχε δικαίωμα για να πετάξει κανείς business. Δεν πήρα ποτέ αστυνομικό, δεν πήρα ποτέ... Δεν χρησιμοποίησα και δεν χρησιμοποιώ το αυτοκίνητο που παρέχει. Κύριε Αρσένη, συγγνώμη, δεν μιλάμε για εσάς. Όχι, όχι, απλά επειδή ο καθένας, ξέρετε, παραγγές. Στα προνόμια θέλει τα επιλέγει, τα απορρίπτει κιόλας. Ναι. Είναι και ένα προσωπικό, μια προσωπική επιλογή. Οπότε ο καθένας κιόλας με τη στάση του δείχνει την στάση του στα πράγματα και τις επιλογές του. Νομίζω ότι και ο κύριος Αρσένης πριν, κύριε Στεφανάδη, ήταν της άποψης ότι θα πρέπει να μειωθούν λίγο οι αμοιβές και τα προνόμια. Λοιπόν, πάμε σε σημαντικότερα ερωτήματα τώρα που θέτει ο κόσμος. Θα αρχίσω από τον κύριο Γιαννιώτη. Η παράνομη μετανάστευση είναι ένα σοβαρό ζήτημα για τη χώρα μας. Τι λέει το ΕΠΑΜ, κύριε Γιαννιώτη? Το θέμα της μετανάστευσης είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το ζήτημα είναι να δούμε πώς δημιουργήθηκε και από ποιες αιτίες. Η συνθήκη του Σέγγεν και η συνθήκη 1 και 2 του Δουβλίνου, λοιπόν, τις οποίες έχουμε υπογράψει, μας έχουν καταντήσει μια χωματερή, θα έλεγα, ανθρώπινων ψυχών. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και να πούμε ναι, εντάξει, μας ήρθαν οι άνθρωποι αυτοί, πρέπει να τους γλιτώσουμε και λοιπά, να δούμε τι θα κάνουμε. Το ζήτημα είναι, μπορούμε να διαπιστώσουμε ποια είναι αυτά τα κυκλώματα, τα περίφημα κυκλώματα τα οποία στηρίζουν τόσο καιρό την παράνομη μετανάστευση? Είναι έτσι κάποιοι τυχαίοι έμποροι, Τούρκοι, λαθρέμποροι τέλος πάντων, οι οποίοι μεταφέρουν αυτούς τους άτυχους από την Τουρκία στην Ελλάδα, ή είναι διάτρητα τα σύνορά μας και με ευθύνη ακόμα της Frontex και με ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με ευθύνη των τοπικών κυβερνήσεων, αλλά ταυτόχρονα και κυκλώματα τα οποία δρούν μέσα στη χώρα μας και τα οποία εκμεταλλεύονται την όλη αυτή κατάσταση. Το δουλεμπόριο, γιατί για περί δουλεμπορίου πρόκειται, και η στίβαξη αυτών των άτυχων ανθρώπων σε στρατόπεδα έχουν συγκεκριμένο στόχο και συγκεκριμένη προέλευση. Αυτοί οι οποίοι δρούν σαν κύκλωμα βρίσκονται πολύ ψηλά μέσα σε αυτόν τον τόπο. Βλέπετε ότι πιάνουν κάποια βαποράκια, να το πούμε έτσι, ενώ στην πραγματικότητα δεν ακουμπάνε κανέναν από αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στα πολύ ψηλά πατώματα. Σύμφωνα με το ΕΠΑΜ όμως, να μας πείτε ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις. Μάλιστα. Σε περίπτωση που εκλέξετε και Ευρωβουλευτή, φυσικά, γιατί συζητείτε πολύ αυτό το θέμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από εκεί παίρνετε και κάποιες αποφάσεις. Βεβαίως. Και νομίζω ότι δεν διαφωνείτε ότι ενδεχομένως να είναι ευρωπαϊκό ζήτημα το θέμα ή η λύση της παράνομης μετανάστευσης στην Ελλάδα. Είναι ευρωπαϊκό ζήτημα. Γιατί το δημιούργησε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Ποιες είναι οι προτάσεις λοιπόν του ΕΠΑΜ? Προτάσεις λοιπόν του ΕΠΑΜ είναι να βγούμε καταρχήν, θα το βάλω κάπως πιο ειδικά, όσο είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί εμείς θέλουμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να επιστρέψουμε και σε εθνικό νόμισμα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, όσο είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταγγείλουμε το Δουβλίνο 1 και το Δουβλίνο 2 και να ζητήσουμε αυτοί να έχουμε το δικαίωμα να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τη δυνατότητα να πάνε στον τόπο προορισμού τον οποίο επιθυμούν. Σήμερα δεν έχουν το δικαίωμα αυτό. Τους στερούνται αυτές οι δυνατότητες. Απαγορεύει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν τους δέχεται. Μάλιστα. Να στείλουμε στον τόπο που επιθυμούν να πάνε. Θα είχαμε απαλλαγή. Δεύτερο, να μας βοηθήσει να θεωρήσει, αφού έτσι νομίζει και έτσι διακηρύσει τόσα χρόνια, τα σύνορα σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ελληνικά, να συμπεριλάβει την προστασία των ελληνικών σύνορων. Και εδώ μπαίνει ένα άλλο θέμα τώρα εθνικής ανεξαρτησίας, το οποίο δεν έχουμε θίξει και θα έπρεπε να δούμε πάρα πολύ καλά. Θα πάμε σε λίγο σε αυτά. Ωραία. Κυρία Δαλιάνη. Τα ελληνικά σύνορα είναι προφανώς και ευρωπαϊκά σύνορα. Οπότε είναι σημαντική η λύση του συγκεκριμένου ζητήματος μέσα στην Ευρώπη. Και προφανώς είναι σημαντικό να επαναδιαπραγματευτούμε και πάλι τη συνθήκη του Δουβλίνου, που επηρεάζει αρνητικά ουσιαστικά τις χώρες του Νότου, τις χώρες που είναι οι πύλες εισόδου προς την Ευρώπη. Άρα επαναδιαπραγμάτευση της συνθήκης. Επαναδιαπραγμάτευση των συμφωνιών αυτών. Κύριε Αρσένη. Κοιτάξτε, έχουμε βιώσει συγκλονιστικά πράγματα αυτή την περίοδο. Είδαμε τα γεγονότα σε Φαρμακονήσια, αλλά και τα άλλα που ακολούθησαν. Αν θέλετε,
σκληρά πράγματα για μια χώρα που έχει βιώσει τον πόλεμο και την καταστροφή, έχει βιώσει τι σημαίνει να έχεις έναν κατακτητή, έναν οποιοδήποτε άνθρωπο, ο οποίος να σου καταστρέφει τα χωριά, να σκοτώνει γυναικόπαιδα, να ξεκληρίζει ολόκληρους πληθυσμούς χωριών, όλους τους κατοίκους ολόκληρων περιοχών. Αντίστοιχα φαινόμενα αντιμετωπίζουν κάποιοι άνθρωποι που έρχονται για σωτηρία στη χώρα μας, στην Ευρώπη. Που φεύγουν από χώρες που έχουν πόλεμο, που φεύγουν από χώρες που έχουν μεγάλη δυστυχία και καταστροφή, σαν όπως είχαν περάσει και η δική μας χώρα αυτά τα φαινόμενα, και φτάνουν στις θάλασσές μας για να φτάσουν στην Ευρώπη. Υπάρχει μια εγκληματική πολιτική από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, αυτή της άτυπης επαναπροώθησης των σκαφών, που οδηγεί πολλές φορές σε πνιγμούς. Δεν καταγγέλλω το λιμενικό, πάρα πολλές φορές έκανε πραγματικά ηρωικές προσπάθειες διάσωσης ανθρώπων, όμως κάποιες φορές αυτή η επαναπροώθηση οδήγησε σε θανάτους. Είχαμε και διάβασα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις καταγγελίες των ανθρώπων που χάσαν στο Φαρμακονήσι τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Και οι άνθρωποι καταγγείλαν ότι στην πράξη εκείνη τη φορά οι διασώστες ήταν εκεί πέρα όχι για να βοηθήσουν, αλλά αυτή η παραπρόθεση οδήγησε στο πνιγμό. Μάλιστα. Να πάμε στις προτάσεις. Είναι κρίσιμο, βεβαίως. Στην ίδια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατήγγειλα και την υποκρισία των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, οι οποίες την ίδια στιγμή που ζητάνε να υπάρξει σωστά, να υπάρξει ανθρωπιστική στήριξη αυτών των ανθρώπων που βιώνουν τα χειρότερα και φτάνουν στα δικά μας σύνορα για προστασία, για ασφάλεια, την ίδια στιγμή με το Δουβλίνο 2 λένε εσύ Ελλάδα, εσύ Ιταλία, εσύ Ισπανία, είναι δικό σου πρόβλημα ποιος θα φτάσει στα δικά μας, τα κοινά μας σύνορα. Αν φτάσει ένας πρόσφυγας στα δικά σου σύνορα, εσύ κανόνισε τι θα κάνεις με αυτόν τον πρόσφυγα. Μην μας ζητήσει να μοιραστούμε αυτή την απαραίτητη αλληλεγγύη προς τον πρόσφυγα. Όχι, πρέπει να μοιραστούμε αυτή την αλληλεγγύη. Η ελληνική κυβέρνηση πρέπει να στηρίξει αυτούς τους κατατρεγμένους, γιατί και εμείς είμαστε κατατρεγμένοι και μπορεί στο μέλλον κάποια στιγμή και κάποιος άλλος αγαπημένος μας άνθρωπος να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Θέλουμε την αλληλεγγύη, αλλά θέλουμε και η αλληλεγγύη αυτή να είναι κοινή, να είναι ευρωπαϊκή. Αυτό ζητάμε, γι' αυτό ζητάμε την κατάργηση του Δουβλίνου 2, την αλλαγή ριζικά της μεταναστευτικής πολιτικής, το μοίρασμα της αλληλεγγύης. Την αλληλεγγύη για την αλληλεγγύη, την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών για την αλλαγή του Δουβλίνου. Κύριε Στεφανάδη, εσείς. Ακούστε, το πρόβλημα είναι πράγματι μεγάλο της παράνομης μετανάστευσης, αλλά είναι πρόβλημα κατεξοχήν ή καθ' ολοκληρία, θα έλεγα, ευρωπαϊκό. Εδώ χρειάζεται η επαναπροσδιορισμός των όρων της μετανάστευσης και η προώθησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή ο έλεγχος από την Ευρωπαϊκή Ένωση των συνόρων της Ένωσης, που είναι τα ελληνικά σύνορα. Το δεύτερο που θέλω να πω, βέβαια, ότι εγώ διαφωνώ κάθετα ότι το λιμενικό σώμα έχει δράσει με ολιγορία ή και με ευθύνη για τους πνιγμούς των άτυχων ανθρώπων αυτών. Το λιμενικό, επειδή προέρχομαι από νησί, ξέρω ότι είναι τον αγώνα που δίνει, από ακριτικό νησί εννοώ, το λιμενικό σώμα για να τους προστατεύσει και τους περιθάλπτει όταν τους μαζέψει. Αλλά δεν μπορεί να ευθύνεται για τις εγκληματικές αμέλειες των Τούρκων διακινητών και δουλεμπόρων. Ναι, προτάσεις όμως οι δικές σας για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Ότι η Ευρώπη δεν μπορεί βάσει της συνθήκης του Δουβλίνου να θέτει την κάθε χώρα πύλη εισόδου πρώτων ευθυνών της, ότι εκεί είναι υπεύθυνη. Δηλαδή η διαδικασία λέει αν κάποιος περάσει μέσα να προωθηθεί προς το χώρο προορισμού. Μην ξεχνάμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία, η πλειονότητα των εισαρχομένων παράνομων μεταναστών έχει σκοπό να προχωρήσει προς την κεντρική Ευρώπη και προς τις βιομηχανικές χώρες της Ένωσης. Μάλιστα. Λοιπόν, περνάω και. Ναι, κυρία Σένη, πολύ γρήγορα για να περάσω την τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Ένα σημείο, προφανώς και εγώ δεν κατηγορώ τους λιμενικούς, οι οποίοι έχουν σώσει πάρα πολλές ζωές. Όμως υπάρχει μια πολιτική εντολή από το Υπουργείο, από τον κύριο Βαρβιτσιώτη, το έχει πει και δημόσια. Είναι καταγεγραμμένο. Είναι επίσημη πολιτική η άτυπη επαναπροώθηση. Αυτή η εντολή που δίνεται στους λιμενικούς, ναι, μερικές φορές οδηγεί σε αυτές τις τραγωδίες που μια κοινωνία που τις έχει ζήσει στο πετσί της δεν μπορεί να τις επαναλαμβάνει σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να είναι στα ελληνικά ύδατα που χάνουν άνθρωποι, τις γυναίκες και τα παιδιά τους.
Υπάρχει πολιτική ευθύνη γι' αυτό. Βεβαίως η ευθύνη για την υποκρισία και για πάρα πολλά πράγματα που γίνονται βαραίνει και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και ηθικά και στην ουσία μέσω του Dublin 2. Λοιπόν, μια τελευταία ερώτηση προς τους υποψήφιους για να κλείσουμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κύριε Γιαννιώτη, σε εσάς, για ποιο λόγο πρέπει να επιλέξει ο κόσμος την Κυριακή να σταυρώσει το δικό σας ψηφοδέλτιο, το ευρωψηφοδέλτιο του ΕΠΑΜ? Σε ένα λεπτό παρακαλώ η απάντηση, το ίδιο και για την κυρία Δαλιάνη, τον κύριο Αρσένη και τον κύριο Στεφανάδη. Επειδή για μας η κατάσταση είναι καθαρή, βρισκόμαστε κάτω από κατοχή ξένων δυνάμεων. Μόνο να σκεφτείτε ότι 400 μνημονιακοί νόμοι, 525 προεδρικά διατάγματα, γύρω στις 2.820 ερμηνευτικές εγκυκλίους έχουμε μέσα στα 4 αυτά χρόνια. Έχουν και 44 φορές έχει παρακαμφθεί η ίδια η Βουλή με προεδρικά νομοθετικά, με πράξη, συγγνώμη, νομοθετικού περιεχομένου. Αυτό, και αν με την προϋπόθεση ότι γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται μόνο επίτροποι σε κάθε Υπουργείο, αλλά βρίσκονται υπάλληλοι που πολλές φορές από πληροφορίες που έχουμε από το Υπουργείο Οικονομικών, προχθές που ήμασταν από υπαλλήλους και από την Ερστάτ, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ξένοι επιτηρητές είναι περισσότεροι από τους δημοσίους υπαλλήλους. Γι' αυτό το λόγο λέμε το εξής, ότι θα πρέπει οπωσδήποτε ο λαός αυτός να καταδικάσει αυτή την πολιτική, να ψηφίσει το ψηφοδέλτιο το οποίο επιμένει και λέει ότι μόνο η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο η έξοδος από το ευρώ, επιστροφή στο εθνικό μας νόμισμα και συντακτική εθνοσυνέλευση με ταυτόχρονη διαγραφή του χρέους, και εθνικοποίηση των τραπεζών, αυτό θα δώσει την απάντηση. Και μάλιστα, τότε, ψηφίζοντας το ψηφοδέλτιο αυτό, θα νιώσει ο λαός ότι κάνει το πρώτο βήμα για την απελευθέρωσή του απέναντι σε αυτή την κατοχή και ότι μπορεί να κερδίσει νίκες. Και τότε θα δείτε πώς απελευθερώνεται αυτός ο λαός και πώς προχωράμε μπροστά. Κυρία Δαλιάνη, γιατί να ψηφίσει ο κόσμος ελιά? Γιατί εμείς πιστεύουμε στην πολιτική και οικονομική ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ουσιαστικά, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε 18 χώρες στην ΟΝΕ με 18 διαφορετικές οικονομίες και 18 διαφορετικά φορολογικά ζητήματα τα οποία ανταγωνίζονται το ένα το άλλο. Δεν είναι τυχαίο που στην Γαλλία, από το που άλλαξαν οι φορολογικοί συντελεστές, έφυγαν και πήγαν προς το Βέλγιο, δεν πήγαν προς κάποιον άλλο φορολογικό παράδεισο. Και η Ευρώπη που αναπολούμε είναι η Ευρώπη του Μιτεράν, του Σρέντερ και του Ντελόρ, και είναι αυτή που θέλουμε και πάλι. Οπότε γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να στηρίξουμε το Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Κύριε Αρσένη. Χρειάζεται να ψηφίσουμε την ανατροπή και να ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις ευρωεκλογές πάρα πολύ απλά, γιατί αυτή τη στιγμή μας ζήτησε και ο κύριος Χατζηδάκης 6 μήνες. 6 μήνες, λέει ο Υπουργός Ανάπτυξης, χρειάζονται για να κλείσουν τα χρυσά deals. Ποια είναι αυτά? Η πώληση του νερού, η πώληση των αεροδρομίων, η πώληση της ΔΕΗ, η πρόθεση ιδιωτικοποιήσεων στα λιμάνια και σε πάρα πολλούς άλλους χώρους, όπως οι παραλίες μας, ο γελός μας, οι πρόσβαση παραλίες. Αυτά θέλουν να κλειδώσουν την επόμενη μέρα, μαζί με το νέο μνημόνιο που έχει μειώσεις σε συντάξεις και πολλά ακόμα μέτρα. Αν δεν ανατρέψουμε αυτή την πολιτική, αν τους δώσουμε αυτούς τους 6 μήνες, τότε θα κλειδώσουν το μέλλον μας στην ανεργία, στην ύφεση, στα χρέη, και δεν θα έχουμε εργαλεία ανάπτυξης, δεν θα έχουμε υποδομές για να έχουμε μια ανάπτυξη στο μέλλον. Όχι 6 μήνες, ούτε μία μέρα. Γι' αυτό ψηφίζουμε την ανατροπή. Πάω και στον κύριο Στεφανάδη, να ολοκληρώσουμε με εσάς, κύριε Στεφανάδη. Ναι, απλά για να παραμείνει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ανήκει, για να προχωρήσει αταλάντευτη στην ανάπτυξη και από την άλλη πλευρά με την ψήφο του ελληνικός λαός προς τη Νέα Δημοκρατία, εννοώ, να αποδοκιμάσει όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν πάλι να ποντάρουν επάνω στον εθνικό διχασμό. Σε αυτούς οι οποίοι επιμένουν ότι οι Έλληνες είναι πατριώτες και ξενόδουλοι. Να μας φέρουν πίσω δηλαδή 50 χρόνια. Πιστεύω ενωμένος ο ελληνικός λαός ότι θα πάει μπροστά. Και το όχημα, η αιχμή του δόρατος είναι η Νέα Δημοκρατία. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν εδώ σήμερα για τις απαντήσεις αυτές που δώσατε σε ερωτήματα των τηλεθεατών. Σας το είπα από την αρχή ότι οι τηλεθεατές ρωτούν και θέλουν να μάθουν για τις ευρωεκλογές. Εύχομαι σε όλους σας καλή επιτυχία και να κάνετε ό,τι μπορείτε καλύτερο για τη χώρα. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε και εσάς για τη συμμετοχή σας στο σημερινό debate.
Καλό σας απόγευμα. Το κομμωτήριο We Love Hair στο Δήμο Λάθενς αποτελεί χωρίς αμφιβολία ένα από τα κορυφαία κομμωτήρια της Αθήνας. Οργανώθηκε από τους ειδικότερους του κομμωτικού κλάδου, εξασφαλίζοντας λειτουργία υψηλού επίπεδου και προσωπικό με ιδιαίτερα ταλέντα και συνεχή τεχνική ενημέρωση. Είμαι η Μυρτώ Καβαλιαράτου και η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά έχει ξεκινήσει περίπου πριν από 80 χρόνια, όταν ο παππούς μου ήταν ο πρώτος που έφερε την εταιρεία L'Oréal στην Ελλάδα. Στη συνέχεια ο πατέρας μου ίδρυσε την εταιρεία Rilken, οπότε καταλαβαίνετε ότι η σχέση με την κομμωτική και την ομορφιά είναι σχεδόν γονιδιακή. Το The Mall Athens έχει ετησίως πάνω από 15 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εμείς σε μια καθημερινή μας μέρα έχουμε πάνω από 100 επισκέπτες. Αυτό μας κάνει να έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα πελατών, να πρέπει να εξυπηρετήσουμε πραγματικά όλες τις ανάγκες και να βγάλουμε από κάθε γυναίκα αυτό που πραγματικά την αντιπροσωπεύει. Τα στρώματα Μάτρου Αγιάλ. Αληθινά όνειρα.